για να σας πω τους κανόνες του παιχνιδιού. Θα σηκωθείτε όρθιοι, εκτός από το να τον ανακαλύψει ή χωρίς να χρειαστεί να μας πει εμάς ποιος είναι και τι, να κάνει μία χαρακτηριστική κίνηση. Φροντίδα. Παρόμοιο περιστατικό. Και την αγαπώ. Παρόμοιο περιστατικό. Με τι, με ποιον. Με δικά μας, οικογενειακά. Καλά τα πιες τα μαλλιά σου. Μην φοβάστε την κριτική επιτροπή. Να τους έχετε απέναντί σας όπως έχετε τους καθηγητές σας και την Κατερίνα. Να συζητήσετε μαζί τους οτιδήποτε σας προβληματίζει στην άποψη της κριτικής. Αύριο θα έχουμε περίπου πάνω από 600 άτομα ζωντανό κοινό που θα έρθουν να σας δουν. Ξεσηκώστε τον κόσμο, κάντε τους να περάσουν καλά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Στη ζωή δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε δυνατοί για τον εαυτό μας. Παρακαλώ. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Μένιος ο Φορτιώτης από το Εψιλόν. Χριστός Ανέστη. Γεια σου, Μένιο. Είσαι καλά. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ καλύτερα. Μακούλη. Πού είσαι. Πώς είστε εκεί μέσα. Καλά είμαστε. Μας λείπεις εδώ. Λέγαμε να έρθει ο Τσότης πίσω. Μην τα συζητάμε αυτά τώρα, γιατί δεν είναι εδώ έτσι να πεις αυτό το mood που έχω, το χαρούμενο τώρα έτσι που σας μιλάω. Και όλο αυτό ήταν λίγο ξαφνικό, γιατί είμαι και στη δουλειά μου, εντάξει. Ευχαριστώ, live. Εννοείται ότι θα έρθω στο λάδι. Λοιπόν, εντάξει, έτσι. Αγόρι μου, προεδράρα μου, τρελέ μου, αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Ο πρόεδρος παίρνει όλες τις ευθύνες. Έτσι, αγόρι μου. Είτε καλές είτε όχι. Πρόεδρος είσαι, γι' αυτό είσαι πρόεδρος. Είμαι απλά, είμαι απλά. Βγάλτε αυτό το οποίο έχετε στον κόσμο. Περιμένω να δω αυτό που πραγματικά είστε. Άλλοι είστε εδώ. Και άλλοι στο... Πώς γίνεται αυτό. Πόσο το εξή. Δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω ότι είμαι με τους ίδιους ανθρώπους στο σπίτι, είναι ο εαυτός τους και είμαστε εκεί, είμαστε άλλοι. Γιατί μην δω αύριο κανένα κομπλάρι. Ρε τι τζο, κουλο έχω πες, κουλο έχω. Ρε τι τζο. Σταμάτα. Γελάς, Πετρούλη. Εγώ. Ήταν 23. Πήγε. Γιατί ό,τι είναι το φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν. Μήπως κάνετε λάθος για μένα. Ζαφύρισικο. Ραφαήλ, βλέπεις τι τραβάω. Δηλαδή μπαίνεις στην πισίνα και κολυμπά. Κολυμπάμε, όταν μπαίνεις ναι. Κολυμπάμε, δηλαδή είμαι από όσο μπορείς. Πώς, εγώ όσο έχω κολυμπήσει πώς του και γι' αυτό μάλλον έχω πάρει όγκο από τη γυμναστική. Δεν θα είναι εδώ το παντελόνι, θα είναι. Καλά, ξέρεις τι, τώρα έχουμε φάει. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλά θα το ακριβώς, δηλαδή μην του δώσεις καθόλου. 103. Εγώ 103 στη μέση. Οκ. Okay. Και κάτω είναι 32, δεν είναι. Σίγουρα. Ναι. Δημιουργείτε σχέσεις και σιγά σιγά έρχεστε κοντά και νομίζω ότι έχετε έρθει κοντά οι περισσότεροι. Πάρα πολύ. Ο καθένας με αυτόν που θέλει. Και έχετε δημιουργήσει μία παρέα. Αυτή η παρέα λοιπόν είναι πολύ σημαντική για τις μέρες που έρχονται και τις μέρες που διανύεται. Σαφώς. Οπότε νομίζω εκτός από τα μαθήματά σας ή από το στόχο σας για το κάθε live, μπορείτε να δημιουργείτε μάλλον τρόπους ώστε να περνάτε λίγο καλύτερα. Και επειδή και ο καιρός φτιάχνει και έρχεται το καλοκαίρι, θα μπορέσετε νομίζω να το ρυθμίσετε όλο αυτό. Ναι, αυτό πάντα θα υπάρχουν παράγοντες και σκέψεις αρνητικές που θα λέτε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί κάποια θέματα να έχετε εκτός του παιχνιδιού, αλλά αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επηρεάσουν την παρουσία σας εδώ. Γιατί αν αφήσετε να επηρεάσουν την παρουσία σας και τη σκέψη σας και το μυαλό σας, δεν θα σας κάνει καλό αυτό για το υπόλοιπο. Γιατί πρέπει να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας. Και να πείτε ότι εγώ είμαι εδώ για ένα στόχο και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα βγάλω πέρα και να πετύχω. Ούτως ή άλλως είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Δηλαδή πάντα κάποιος θα είναι υποψήφιος. Αυτή τη φορά ήσουν εσύ, την επόμενη εβδομάδα θα είναι κάποιος άλλος. Και έτσι θα πηγαίνει σίγουρα.
Οπότε. Δύσκολο γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Καλημέρα, καλησπέρα. Ποιοι λένε καλημέρα τέτοια ώρα? Εσύ. Και εγώ καλημέρα λέω ακόμα. Γιατί? Τέτοια ώρα ξυπνάς. Α, γι' αυτό ή γιατί έχει ακόμα μέρα? Και είμαστε αισιόδοξοι, ας πούμε. Ήρθαμε αισιοδοξίες μερικές φορές να λες καλημέρα μέχρι να πέσει ο ήλιος. Τι έχει ακόμα μέρα? Καλησπέρα, ποιοι λένε οι υπόλοιποι? Κουβέντα θα κάνουμε σήμερα, έτσι μια ζήτηση λίγο να γνωριστούμε. Εμένα όταν μου πρότειναν έτσι τα παιδιά την παραγωγή να έρθω έτσι στο σχολείο, γιατί εγώ σχολείο το λέω, ακαδημία δεν ξέρω πώς το λέτε. Ένα από τα κίνητρα ήταν ότι πάντα πίστευα ότι το τραγούδι έχει μια μακρινή συγγενή σχέση με το θέατρο ή με την έκθεση πάνω στη σκηνή, ως ένας, να πω, ως ένας τρίλεπτος μονόλογος. Π.χ. όσο κρατάει ένα τραγούδι, 2,5 λεπτά, 3 λεπτά. Θέλω να πω κάτι που προφανώς το ξέρετε κι εσείς, ότι πέρα από τη φωνητική δυνατότητα, πέρα από την παρουσία τη σκηνική, το χορό που μπορεί να ζητηθεί για κάποια πράγματα, η έκφραση του συναισθήματος που πρέπει να έχει ως εργαλείο το ένας ηθοποιός τη στιγμή που ερμηνεύει ένα ρόλο, είτε πρόκειται για ένα έργο πολυπρόσωπο, είτε πρόκειται για ένα μονόλογο, έχει αντιστοιχίες πολλές με την ερμηνεία ενός τραγουδιού. Άρα ουσιαστικά είναι έκφραση συναισθημάτων ένα τραγούδι. Κάθε τραγούδι, κάθε λέξη θέλει να μας πει κάτι. Που σημαίνει ότι πέρα από την προσπάθειά σας να αποτυπώσετε φωνητικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που έχει γράψει ο μουσικός, τη μουσική εννοώ τη μελωδία, να τον δείτε και με συναίσθημα. Πες μου το τραγούδι που έχεις. Είναι το Χρήστο Δάντη, το «Κάποιος αγαπάει». Πες μου λοιπόν τους στίχους του τραγούδιου που έχεις πει. Αν αισθανθείς πως ο χρόνος τελειώνει και μένουμε μόνοι. Αν καταλάβεις τι είμαι για σένα, να ζεις σε ένα γυάλινο ψέμα. Ωραία. Μου είπες απλά τα λόγια ή προσπάθησες να το απευθύνεις κάπου. Να το ερμηνεύσεις ως το ποιός θεωρητικά. Όχι, σκέφτηκα ότι έχω μπροστά μου το πρόσωπο που θέλω να τα πω και το... Αυτό. Και το λέω. Τον πίστεψες? Την αλήθεια λέμε τώρα. Σχολείο είμαστε. Πάμε. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Γιατί? Τι σου έλειψε? Ναι, έχει πιο πολύ απευθύνση. Ναι. Να το σκέφτεται πραγματικά. Δεν το βοήθησα εγώ. Θα το δώσω μέσα μετά, θα το δώσω την απευθύνση. Δεν είχε απευθύνση. Ναι. Άρα, αν υποθέσουμε ότι ήσουν ακροατήριο αυτή τη στιγμή, ήσουν από κάτω, δεν σε έπεισε αυτό. Γιατί δεν είχε απευθύνση και γιατί άλλο? Δεν είχε συνέστημα, έκφραση. Ήταν απλά ούτε καν απαγγελία. Δηλαδή. Ήταν πολύ flat. Ήταν άδειο. Ναι. Ήταν flat. Μπορείς να πας δίπλα. Θύμισε μου παλαιό. Στην Κατερίνα. Εγώ να τη δώσω και να το πεις. Και να ξεχάσεις όλους. Και να μας ξεχάσεις όλους εμάς. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη η Κατερίνα. Όχι. Διάλεξε εσύ. Έλα σε μένα. Διάλεξε εσύ. Ωραία, ωραία. Αλλάξτε λίγο θέσεις. Αλλά θυμάμαι. Και θέλω. Έλα, θα κάτσω εγώ εκεί. Και θέλω και το σώμα σου να ελευθερωθεί και η φωνή σου και να μην το λες ένα επαγγελία. Αν αισθανθείς πως ο χρόνος τελειώνει και μένουμε πάντοτε μόνοι, σκέψου πως κάποιος σε νοιάζεται. Και είναι καιρός να σου το πω. Γελάει. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Θέλω επόμενο ντουέτο. Θέλω. Μια χαρά. Θέλω να πεις ένα τραγούδι που έχεις πει. Εγώ. Ναι. Που εσύ αισθανόσουν ωραία. Σε κάποιο από τα live που έχετε κάνει. Όταν σε έχω, νιώθω πως θα σε βαρέθω. Όταν φεύγεις, θέλω να σε πάλι εδώ. Όταν με έχεις βίνεις και λες το δεν μπορώ. Μα με χάνεις, τρέχεις και λες το σ' αγαπώ. Ωραία. Θέλω να πάρεις το Στέλιο και να σηκωθείτε και οι δύο πάνω, να μου το χορέψεις σε ένα ελαφρό swing και θέλω πάνω στο χορό να το ψιθυρίζεις τραγουδιστά στο αυτή όλο αυτό. Θέλω το δω. Και βρήκες τώρα, ναι. Όχι, θα σου οδηγήσει. Όταν σε έχω, νιώθω πως θα σε βαρέθω. Μα όταν φεύγεις, θέλω να σε πάλι εδώ. Ωραία. Ήταν πολύ καλό. Θέλω μια προσπάθεια ακόμα.
τα δάχτυλά σου, εσύ δεν τα έλεγχες, έδιναν τη μελωδία. Ναι. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που με έβγαζε τελείως. Δηλαδή, έβλεπα αυτό. Που σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι σε πρόδωσα τα χέρια σου. Δεν ήσουν δηλαδή από όλα τα συγκεντρωμένα, ήσουν ακόμα αγχωμένη να πει το κομμάτι. Εγώ το θέλω ακόμα πιο αργά. Θέλω τα χέρια σου να είναι στο συνέστημα που επιβάλλουν τα λόγια που λες. Και να μην δίνεις το ρυθμό στον εαυτό σου. Όταν σε έχω, νιώθω πως θα σε βαρεθώ. Μα όταν φεύγεις, θέλω να σε πάλι εδώ. Όταν με έχεις, σβήνεις και λες το δεν μπορώ. Μα με χάνεις, τρέχεις και θες το σ' αγαπώ. Ωραία. Ήθελα να σας πω το εξής. Ακούστε και σταμάτατε να σας νοιάζει η κριτική σε αυτή τη φάση τώρα που είμαστε. Εδώ είμαστε σχολείο. Μαθαίνουμε. Δηλαδή, εδώ που είμαστε εδώ, μαθαίνουμε. Ακούμε ένα τον άλλον, κάνουμε κριτική. Καλοπροαίρετη, φαντάζομαι από όλους και για όλους. Εμένα με έκανες εσύ να νιώσω άνετα και ήσουν πάρα πολύ μεταδοτικός. Χαίρομαι. Το τι θέλεις από μένα, χαίρομαι, δηλαδή. Χαίρομαι. Ίσως επειδή μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Ενώ η σκηνοθεσία, ξέρω εγώ, και το να ασχολούμαι τους τοπιούς και να τους δείχνω αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου δεν έχει σημασία. Μερικές φορές μπορεί να είναι τελείως λάθος, μερικές φορές επιτυχημένο, μερικές φορές αποτυχημένο, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί μου αρέσει πολύ. Οπότε είναι λογικό. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Και να μην ξεχνάτε τα όνειρά σας, να δουλεύετε αυτό και να παλεύετε. Ευχαριστούμε πολύ. Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να
σαν εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να χρόνια γυμνά, χρόνια. Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο Superstar Academy! Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχθούμε στο stage του Star Academy τον πέμπτο για σήμερα μέλος της Κριτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Μουρατίδης! Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε πολλά χρόνια να σε δούμε να κάθεσαι στις θέσεις της Κριτικής Επιτροπής. Απορεί ο Κωστόπουλος, ξεκινάει τώρα, τι κρατάς όλα τα εργαλεία. Τα υπάρχοντα μου. Τα τελείως απαραίτητα. Στο stage του Star Academy, η Άσπα Τσίνα. Μας. Δηλαδή, ο πρώτος που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους, τους 43, είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος κερδίζει και την ασυλία για το επόμενο live. Και ο πρώτος προτινόμενος για το ερχόμενο live είναι ο Ζαφύρης, ο οποίος βρίσκεται στην 8η θέση με 16 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε μεταξύ του Γιάννη, της Ειρήνης και του Στυλιανού να παραμείνει στη Μουσική Ακαδημία του Star Academy ο Στυλιανός. Συγχαρητήρια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κριτική μας επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει με το λόγο της ποιος θα παραμείνει. Η ψήφος είναι θετική που δίνεται. Θα κρίνω με καθαρά φωνητικά κριτήρια και θα δώσω τη θετική μου ψήφο στο Γιάννη. Άννα. Να μείνει η Ειρήνη. Η Ειρήνη. Η Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχει δύο ψήφους θετικούς να παραμείνει στο Star Academy, ενώ ο Γιάννης μία. Η απόφαση είναι όλη του Νίκου Καρβέλα, καθώς Νίκο, σήμερα είσαι ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Super Star Academy
και η ψήφο σου μετράει επί δύο. Αν η ακοή είχε ρεθιστεί αρκετά, ούτως ώστε να ξεπεράσει την όραση, θα έκρινα το Γιάννη. Επειδή όμως δεν ρεθίζεται καθόλου η ακοή, προτιμώ την όραση. Η Ειρήνη συγκεντρώνει το σύνολο των θετικών ψήφων με τη συμπλήρωση, κυρίες και κύριοι, του Προέδρου του Star Academy, του Νίκου Καρβέλα, και παραμένει στη Μουσική Ακαδημία. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αποχωρεί ο Γιάννης Μιχελής. Συνεχωρέθηκες. Ναι, νοσό, δεν το περίμενα αυτό. Ρε, κορίτσι μου. Τι είναι, Γιάννη. Έλα, ρε, κορίτσι, μη κλαις. Δεν είναι τίποτα. Άκου μου, σου λέω. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό το πράγμα, αλλά εγώ έπρεπε να φύγω σήμερα. Ναι. Από εδώ θα μπω. Ναι, φυλαχτώ. Μου το έδωσε η μαμά μου. Έχει προσευχή.
Τι είναι? Τίποτα. Ειρήνη. Τίποτα. Κανένας δεν με χαιρέτησε. Το ξέρεις. Έλα, αδειάσέ την. Τι εννοείς? Αυτό που εννοώ. Άδειασέ την. Δεν σε χαιρετήσαμε. Ναι, εδώ μόνο. Εδώ και η Δαλιδά. Τι έγινε? Τι δεν σε χαιρέτησε κανένας, εννοείς? Το Γιάννη ο αγκαλιάς που έφυγε. Ε? Ναι, πέρα από το δωμάτιό μας. Μάλλον δεν τους άρεσε. Πού έμεινες? Τι θέλω να πω. Κάτσε να αδειάσω αυτή, ρε. Ναι, αδειάσέ την να τα μεταφέρουμε. Ναι, γιατί είμαι σκεφτημένη. Και... Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ γιατί... Όχι, αυτά θα το φορήσω αύριο το πρωί. Χωράς τα δύο τσεπάκια τα μπροστινά άνετα. Μη μου αγανακτάς εμένα στα πρώτα 5 λεπτά που είσαι στο σπίτι. Άντε τώρα. Άντε μη τα πάρω και... γίνει. Πήγαινε πλησιό, δεν μπορούσα να σε βλέπω, έτσι τρομάζω. Εντάξει όλα. Εντάξει όλα. Κοίτα. Κατερίνα. Πιάσε λίγο το μπουξεράκι μου. Κοίτα πώς την έκανα με το κραγιόν. Στο τέτοιο. Θα να πω. Κοίτα να μου το πω. Είμαι έτοιμο. Θα να πω. Ποιο θα έχω να πειράζω εγώ το πρωί? Κοίτα, σαν καρνάβαλος. Σταμάτα. Και εγώ σε ποιο δεν θα μιλάω. Κάνε λίγο, Μιχελή, τελευταία μέρα. Ναι, κάνω. Δε, αφού κάνεις παραπάνω, πάρε καλά. Κοίτα. Τα αδειάσεις όλα. Γιάν, αυτή... Περίμενε. Γλυκολάκι μου. Γλυκολάκι μου. Τι θα κάναμε σαν να φύγεις από σπίτι? Μαύρες πλερέζες. Άπρεπε να φύγω. Σουτ. 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 Την άλλη εβδομάδα είμαστε καλύτεροι. Ναι. Πριν την προμήση. Pinky promise. Την άλλη εβδομάδα είμαστε καλύτεροι, ναι. Έλα. Στην απλώστρα έχω καρνταρόμπα κι άλλη. Κλαίς. Τι θα πες? Γιατί κλαίς? Επειδή... Στενοχωρέθηκες.
Ναι, νοσό, δεν το περίμενα αυτό. Ρε, κορίτσι μου. Τι είναι, Γιάννη. Έλα, ρε, κορίτσι μου, μη κλαις. Δεν έγινε τίποτα. Άκου μου, σου λέω. Δεν ξέρω γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα, αλλά εγώ έπρεπε να φύγω σήμερα. Ναι. Δεν το σκέφτησες αυτό, κορίτσι μου, και κλαις. Μόνο και μόνο εκεί πάνω που μου είπες εκείνη την κουβέντα, τελείωσε. Δεν σκέφτησε καν. Δεν ξέρεις που θα καταλήξουμε. Θα κλαίμε όλη μέρα. Κλαίμε όλη το βράδυ. Ξέρεις τι, γιατί ας πούμε δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνανε αυτό. Καταλαβες. Ρε Ειρήνη. Εσύ να είναι πιο δουλεμένη η φωνή σου από μένα. Δεν έχει σχέση. Και είδες, είναι έχει σχέση. Να σου πω, είναι πιο δουλεμένη η φωνή μου, αλλά τσουκου τσουκου βλέπουν πολύ αργή εξέλιξη. Σε σένα κάτι βλέπουνε. Μα τι βλέπουνε. Κάτι βλέπουνε. Ξέρεις τι, ήθελα να φύγω. Ναι. Και περιμένω πώς και πώς, ας πούμε, να συμπεράσουν εσένα. Και ας πούμε, μου περνάνε, λέω, και έχω σπίτι, τι γίνεται τώρα. Γιατί θες να φύγεις, γιατί δεν θες να το παλέψεις. Δεν σου λέω, μπήκα πολύ, πολύ με τρέλα. Είχα πολύ θέληση στην αρχή για να μπω εδώ μέσα, έκλαιγα. Όχι. Κλείστο στον εαυτό μου, μην το πάλεψα. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ένα μήνα έμαθα πώς από εδώ. Μόνο και μόνο μας έχει θέσει. Ο κόσμος. Ξέρεις τι ήθελα να κάνω σήμερα. Κάτι θα κάνω. Ήθελα να πω καλά το κομμάτι και να φύγω. Και το πας κατά κίνδυνα. Τι σε προβληματίζει. Γιατί έγινε αυτό, έγινε. Παιχνίδι είναι, έχουμε μπει σε ένα παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι δεν θέλω να μείνω. Αλλά έτσι είναι. Για μένα όλα αύριο ξεκινάνε. Να του πατήσω το πόδι μου έξω, όλα αύριο ξεκινάνε. Σίγουρα. Και εις τι, πίστεψε στον εαυτό σου. Σε τίποτα άλλο. Κάνε ανάσεις κάθε μέρα. Εγώ έτσι έγινα καλύτερα. Στα τραγούδια. Τι εδώ μέσα. Ναι. Ή και έξω. Όχι, εδώ μέσα. Δεν μπορούσα να φτάσω ψηλά. Σε κομμάτια. Κάθε μάθημα που κάνεις, δώσε βάση. Ανάσεις, τραγούδια, τα πάντα. Τα πάντα. Πώς νιώθω. Εντάξει, στεναχωριέμαι που θα φύγω. Αλλά... Ενώ είσαι θετικός, νιώθεις. Καλά, ναι, εντάξει. Είναι αυτό. Ότι στεναχωριέμαι που φεύγω. Και ότι έπρεπε να... Να μου είναι αλλιώς από την αρχή. Εντάξει, τώρα μην μετανιώνω. Μη σκέφτεσαι. Όχι, ρε, πας καλά, δεν μετανιώνω και τέτοια. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα που δεν έχω. Που έχω κάνει, ούτε καν. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν γίνεται να πεις, θέλω να γυρίσω το χρόνο πίσω. Ούτε καν. Ούτε καν, μαθαίνουμε από αυτά. Αλλά νιώθω νικητής από όλο αυτό. Περδισμένος βγαίνεις, όπως... Ναι, ρε.
Από τα πάντα. Μέχρι και χθες που έγινε όλο αυτό, νικητής ένιωσα. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα πράγματα από την Ειρήνη που είχαμε σταθεί και τρεις εκεί που έμεινε και ο Στυλιανός και έκλαιγε και μου έλεγε «Θέλω να μείνεις εσύ». Και την έλεγα, της είπα ότι για μένα τώρα, για μένα τώρα όλα ξεκινάνε. Είμαστε σε ένα καπνό μέσα. Έχουμε σοου σήμερα, τι έχουμε. Έχουμε σοου. Θα μπει στην κρυοσάουνα. Μάλιστα. Και θα απολαύσεις μια θεραπεία. Μπαίνεις. Πρόσωπο σε μένα. Η θερμοκρασία θα πέφτει κι άλλο. Μείον 123 βαθμούς. Αλλά το κρύο είναι ξηρό εδώ, δεν είναι όπως το κρύο το υγρό που νιώθουμε στο περιβάλλον. Και βοηθάει πάρα πολύ στους πόνους των αρθρώσεων, στους μυοσκελετικούς πόνους. Το χρησιμοποιούν και μεγάλοι αθλητές αυτό, για αποκατάσταση μετά από τους αγώνες τους. Στέλιο, είσαι πανέτοιμος. Βγαίνεις. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια, ναι, ωραία ήταν. Τη μέση σου, βάλεις λίγο τη τεπονούσα. Κοίτα, επειδή ξύπνησα σήμερα και με ενοχλούσε λίγο, όντως μου πέρασε. Εντάξει, στην αρχή μπαίνεις μέσα και λες ότι αυτό το 1.40 θα είναι βουνό σε σχέση με το κρύο, αλλά τελικά δεν είναι τίποτα. Έψος όμως που να ξύπνησε. Ναι, αρκετά. Μένα με ξυπνάει απίστευτα αυτή η θεραπεία. Δηλαδή, μέρες που είμαι έτσι κουρασμένη, με ξεκουράζει κατευθείαν και με ξυπνάει πολύ. Σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Νιώθω νικητής από όλο αυτό. Πήρα πολλές γνώσεις. Πιστεύω έγινα καλύτερος σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά έγινα καλύτερος. Και από το τελευταίο live το χθεσινό βγήκα νικητής, γιατί τα αρνητικά σχόλια του προηγούμενου live τα διόρθωσα. Οπότε για μένα αυτό είναι μία νίκη. Βρες τον εαυτό σου. Βρες τον. Εγώ δεν το βρήκα. Βρες τον εσύ. Βρες τον. Το ότι δεν βγάζω ενέργεια πάνω στη σκηνή και απλά φαίνεται ότι έχω μια ωραία φωνή. Δεν μπορώ να καταλάβω στο τι φταίει ακριβώς, αλλά επειδή σε λίγες ώρες ξεκινάνε όλα. Οπότε πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, πολύ ωραία. Με τα παιδιά δέθηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι. Και αυτό, ευχαριστώ τους πάντες, αυτό. Είναι ο Στυλιανός, η Κατερίνα, ο Ζαφύρης, η Ειρήνη, ο Ηρόδοτος, η Τζο
Όλοι, απλά λίγο πιο πολύ του δωματίου και χθες ένιωσα πάρα πολύ όμορφα πράγματα από την Ειρήνη που είχαμε σταθεί και τρεις εκεί πέρα Νίκης Στυλιανός και έκλαιγε και μου έλεγε «Θέλω να μείνεις εσύ». Και την έλεγα, της είπα ότι για μένα τώρα, για μένα τώρα όλα ξεκινάνε. Οπότε κάτσε βρεις τον εαυτό σου γιατί κάτι έχεις. Κάτι έχεις και το βλέπουν. Εγώ δεν το έχω εγώ. Οπότε πάλεψέ το. Αυτό. Στην αρχή ήμουν, ήθελα πάρα πολύ να μπω να ζήσω αυτή την εμπειρία, τα μαθήματα, να βοηθώ. Αλλά μετά, όταν μπήκα στο σπίτι, κλείστηκα στον εαυτό μου. Κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου και αυτό πιστεύω μου έκανε κακό. Αλλά δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω και ούτε θέλω να γυρίσω χρόνος πίσω, να το ξαναπάρω αλλιώς. Το βλέπω ότι η πορεία μου ήταν μέχρι εδώ. Ναι, το νου σας. Ο Ζαφίρης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί, πραγματικά. Δεν είπε κανένας μας ότι αυτό που είπε δεν ήταν χοντράδα. Όλοι έχουμε πει σε μια στιγμή έτσι. Εννοείται πως άμα πιείς δεν ελέγχεις και άμα καταναλώσεις και μεγάλη ποσότητα και αυτό πραγματικά το γνωρίζω, αλλά ο Ζαφίρης πραγματικά είναι ένα παιδί με πολύ καλή καρδιά. Φιλιά, ε! Τσάω! Φιλιά, ε! Τσάω. Φιλιά. Τσάω. Ευχάριστες εμπειρίες στο σπίτι του Star Academy συνεχίζονται. Γι' αυτό ευθύνονται τα Μεντίζενές. Έχουμε καταστήσει την κρυοσάουνα, αλλά ποτίζουμε ένα εκπληκτικό κολαγόνο τα παιδιά, τους μαθητές του Star Academy. Παρουσιάζουμε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία κατά αποκλειστικότητα φέρνουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα Μεντίζενές, το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής, που μας υπόσχεται πολλές και διαφορετικές επιδράσεις θετικές στον οργανισμό μας, με τα προϊόντα που έχουμε εδώ μαζί μας, τα οποία είναι στερεά πεπτίδια κολαγόνου. Για την ιστορία να πούμε ότι μετά τα 25 μειώνεται η παραγωγή του κολαγόνου. Και έρχονται τα προϊόντα των Μεντίζενές να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να παράγει νέο κολαγόνο, να συμπληρώσει αυτή την έλλειψή του και να βοηθήσει στην αντιγύρανση, στην ενδυνάμωση των ιστών, των αρθρώσεων, να σβήσει τα σημάδια του χρόνου, τις ρητίδες από το πρόσωπό μας. Ένα κολαγόνο το οποίο δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Δεν έχει αυτή την αποθητική γεύση, εκπληκτική γεύση, με συμπλήρωμα superfoods, δηλαδή υπερτροφών, elderberries, ιαλουρονικό, πρωτεΐνες, πολυβιταμίνες,
βιταμίνες. Έχει πολύπλευρη δράση και φανταστική γεύση. Είναι προέλευσης γερμανικής από την διάσημη εταιρεία Gelita και όχι κινέζικα, διότι είναι ένας κολοσσός στην παραγωγή κολαγόνου. 120 ολόκληρα χρόνια η Gelita, με 20.000 εργαζόμενους και μια τεράστια εμπειρία αυτών στην παραγωγή πόσιμου κολαγόνου. Κοντά μας είναι η Βασιλική Δημητροπούλου, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής των μαθητών του Star Academy, να μας πει την προσωπική της εμπειρία, αλλά και των παιδιών, σχετικά με την γεύση και την επίδραση του κολαγόνου των Medizenes. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Πώς σου φάνηκε? Επίσης, είναι ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο εγώ το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου από τότε που το γνώρισα και έχω δει μεγάλη διαφορά στις αρθρώσεις μου, γιατί καταπονείται πάρα πολύ το σώμα μου λόγω της δουλειάς μου, στην επιδερμίδα μου, και δεν νιώθω πια τόσο κουρασμένη. Η απόδοσή μου στη δουλειά είναι ακόμη καλύτερη. Στο δέρμα είδες διαφορά? Γιατί είσαι πολύ νέα, δεν θα υπήρχαν σημάδια του χρόνου, αλλά βλέπεις την υφή της επιδερμίδας βλέπω διαφορά? Βλέπω στην υφή της επιδερμίδας μου, είναι σίγουρα πιο λαμπερή, πιο τονωμένη. Mm-hmm. Έχω αγαπημένο προϊόν, δηλαδή. Και γεύση. Αυτό που είναι φράουλα. Αχ, τέλεια. Ναι, και βελτιώνει την υγεία της επιδερμίδας, την όψη και τα παιδιά εδώ, οι μαθητές πεινούν. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχω κρατήσει μόνο για μένα, αλλά το έχω συστήσει στους μαθητές, στους σπουδαστές της Ακαδημίας, οι οποίοι το πεινούν καθημερινά. Και φυσικά θα ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην δοσολογία? Κανένας. Ή... μπορούμε καθημερινά, το διαλύουμε σε μισό ποτήρι νερό, έχει εκπληκτική γεύση και μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο break μας, στη δουλειά, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Σε μισό ποτήρι νερό το πίνουμε και έχουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, ξέχασα να πω ότι και οι αθλητικές επιδόσεις βελτιώνονται, αλλά επειδή βοηθά στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, έχουμε και καλύτερο ύπνο. Δεν ξέρω, κοιμάσαι ήσυχη τα βράδια? Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Έχω δει σίγουρα βελτίωση. Το σημαντικό είναι, για να πω και για τα παιδιά μου, γιατί μιλάω εκ μέρους τους, είναι ότι το πίνουν πριν από την προπόνησή τους, πριν από τη γυμναστική που κάνουμε, και νιώθουν όλοι μεγάλη ευεξία και τόνωση και βγαίνει πολύ πιο εύκολο το πρόγραμμα γυμναστικής. Ναι, αφού βελτιώνει την αθλητική επίδοση, σίγουρα. Οι έφοι το πίνουν και μετά την προπόνησή τους και νιώθουν πολύ ενυδατωμένοι. Και φυσικά ξεκουράζεται το σώμα ακόμη πιο γρήγορα. Να πούμε ακόμη ότι βοηθά στην εξαφάνιση της κυταρίτιδας και στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν πίνουμε αυτά τα κολαγόνα, αυτή την πρωτεΐνη της νιώτης, των Medizenes, υπάρχει μια πολύπλευρη δράση σε όλο τον οργανισμό μας. Νύχια, μαλλιά, σώμα, πρόσωπο. Εκπληκτική αίσθηση, καλή διάθεση, μεγαλύτερες επιδόσεις στον αθλητισμό και καλύτερος ύπνος. Δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε, καμία παρενέργεια. Είναι 100% απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Παγκοσμίως είναι το μόνο που έχει 100% απορροφησιμότητα από τον οργανισμό μας και βέβαια είναι πιστοποιημένο, είναι γερμανικής προέλευσης και μοναδικό στο να μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Ζήστε το κι εσείς. Κολαγόνα από τα Medizenes, αυτή η πρωτεΐνη που μπορεί να είναι το δώρο του Θεού για όλους μας. Μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Υπάρχει ένας τρόπος, κατέβαινε. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να δεις τι πάει να πει η γυμναστική. Push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε και τέλειο κορμί. Push-ups. Μπλούζα κολλητή, σε βλέπω και μου τρέμει η ψυχή. Το τρέξιμο μ' αρέσει, τη βρίσκω με τα σπορ. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε ρεκόρ. Να κάνουμε πούσας, να κάνουμε πούσας. Να δεις τι πάει να πει γυμναστική. Να κάνουμε πούσας, να κάνουμε πούσας. Να κάνουμε και τέλειο κορμί. Μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να δεις τι πάει να πει η γυμναστική. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups.
να κάνουμε και τέλειο κορμί. Wow, push-ups! Αριστεί πάει να πει γυμναστική. Push-ups! Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε και τέλειο κορμί. Push-ups! Πολυνάρα, σ' αγαπώ! Hey.